διατηρώντας αναλύωτη τη γραφικότητά της από τη δεκαετία του 1960 μέχρι και σήμερα. Η Αγία Γαλήνη, ένας από τους πλέον φιλόξενους οικισμούς στην νότια πλευρά της Κρήτης, αποτελεί και διόλου τυχαία τον απόλυτο προορισμό χαλάρωσης. Έναν προορισμό που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Με τις εκπληκτικές παραλίες και τα κρυστάλλινα νερά, το λιμανάκι και το χωριό με τα γραφικά στενά, τις ταβέρνες και τα καταστήματα, η Αγία Γαλήνη ελκύει πολλούς τουρίστες κάθε χρόνο. For me it's the fourth time now that I'm here, but yeah, it's a really adorable place here. It's so idyllic, it's really nice, yeah. Πέρα από την περίοδο του καλοκαιριού, η άνοιξη και το φθινόπωρο αποτελούν επίσης μια σωστή επιλογή για όσους επιθυμούν να εξερευνήσουν ευρύτερα την περιοχή. It's the second time and still when we get invited by the friends and we can go, of course it's a great experience. It's always nice, chillax and we can lay back and relax. What I like about Agia Gallini is that it's very quiet here. There are very nice people, there are nice restaurants, bars. And a lot of beaches to have fun, drink a beer, speak with friends, talk about some stuff. Βρισκόμαστε στην Αγία Γαλήνη, στο χωριό που επιλέγουν ξανά και ξανά οι τουρίστες για τις διακοπές τους. The fact that it's actually like the way Greece really is, it shows the real Greece because the people are very honest. We can see about communities and it's not like the north, for example. In the north you have like the luxury hotels and that's a completely different vibe, but this is what we like over here, so. Η κρητική κουζίνα φημίζεται για τα υπέροχα πιάτα της και στην Αγία Γαλήνη η διαπίστωση αυτή επαληθεύεται. You can stay here for holidays. It's quiet and friendly and we know the island and yeah, it's perfect. Do you like Agia Gallini? Yeah, it's nice. Like everywhere in Crete, normally. Nice, very nice. Yes, we've been here before. I think 32 years ago. And now we are coming back. We're staying in Retimnon. We rent a car and we come to look here. So nice and quiet. Yeah, I like it. A little bit beach, a little bit driving in a car, everything, walking. Οι προοπτικές για τη σεζόν που μόλις ξεκίνησε είναι ελπιδοφόρες με τους φορείς της περιοχής και τους καταστηματάρχες να δηλώνουν αισιόδοξοι. Η κίνηση είναι λίγο καλύτερα από πέρυσι, δόξα τω Θεώ. Έχονται πάρα πολλοί τουρίστες, ιδίως από Αγγλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και πολλές οικογένειες. Εδώ στην Αγία Γαλήνη γενικά έχουμε τουρίστες που έρχονται συνέχεια ξανά και ξανά γιατί αγαπάνε το μέρος, αγαπάνε τον τόπο και τα μαγαζιά τους, καταστηματάρχες, δηλαδή γνωρίζονται. Έχουμε μεγάλο ποσοστό που έρχονται ξανά και ξανά για τον ίδιο λόγο και για το μέρος αλλά και για τα μαγαζιά. Ο οικισμός της Αγίας Γαλήνης είναι χτισμένος αμφιθεατρικά πάνω στην αρχαία μινωική πόλη Σούλια. Εκεί βρίσκεται η σπηλιά του Δέδαλου, όπου σύμφωνα με το μύθο κρυβόταν ο ίδιος μαζί με τον γιο του Ίκαρο, προκειμένου να σωθούν από τη μανία του Μίνωα. Πώς πάει ο τουρισμός, είστε ικανοποιημένοι από αυτό που βλέπετε μέχρι τώρα? Κοίτα, να σου πω, πάει λίγο καλύτερα από πέρυσι. Λίγο καλύτερα. Εντάξει, ζορισμένοι είναι ακόμα και οι τουρίστες, μην νομίζετε πως υπάρχει κρίση παντού. Αλλά δόξα τω Θεώ, πάμε καλά.